1999, για άλλη μια φορά καλή χρονιά. Καλή χρονιά όμως πρέπει να μας πει και η κυρία Μαρία Παπαπέτρου, η οποία πια έχει μείνει κοντά μας στην Ελλάδα. Τόσο καιρό λείπεις στην Αμερική, είσαι πια τόσο διάσημη, ας μείνεις και λίγο μαζί μας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σου και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μια και μιλάμε για καλή χρονιά, 1999. Θα είναι καλή χρονιά, Μαρία. Θα είναι πάρα πολύ καλή χρονιά. Α, για πες μας. Γιατί εμείς οι άνθρωποι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, βλέπω ότι θα πάρουμε ευθύνη και ο καθένας θα κάνει κάτι ως άτομο. Και τη στιγμή που κάτι θα κάνουμε όλοι ως άτομο, ο καθένας θα βελτιώσει τον εαυτό του, τότε όλος ο λαός θα πάει πολύ καλά. Αυτή η χρονιά είναι στην νουμερολογία, θα είναι νούμερο 1 το 99, που σημαίνει καινούριες αρχές. Α, καινούργια πράγματα. Καινούριες αρχές, ναι. Πρώτα απ' όλα θα δούμε πολλά πρωτοποριακά πράγματα. Στην Ελλάδα ή διεθνώς? Μιλάμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Γιατί τώρα είμαι στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, όχι ότι μένω στην Ελλάδα, Όχι, στην Αμερική μένεις, αλλά τάξεις και το Φεβρουάριο. Άστα τώρα αυτά. Θες μας όμως τώρα. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ως άτομο θα πάρουμε μεγάλη ευθύνη. Mm-hmm. Εμείς οι άνθρωποι, που είναι πολύ καλό. Και έτσι αισθανόμαστε ότι έχουμε και κάποια δύναμη. Ναι. Ότι δεν είμαστε έρμεο του κάθε πολιτικού, της κάθε κατάστασης. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε σαν άνθρωποι πιο δυνατοί. Θα γίνουμε πιο δυνατοί και όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που είναι τόσο θετικοί και επηρεάζουν τον κόσμο καλώς, θα έχουμε μεγάλη πρόοδο. Τώρα το τι θα γίνει επίσης θα γίνουν πολλά πρωτοποριακά πράγματα αυτό το χρόνο. Όπως. Το 99. Δηλαδή, στην ιατρική, ας πούμε βλέπω κάτι που είναι στην Ελλάδα πολύ ανεπτυγμένο, που είναι το τραγούδι, τα καλλιτεχνικά. Η καλλιτεχνία της Ελλάδας θα εξαπλωθεί πάρα πολύ στο εξωτερικό. Θα έχουμε όχι μόνο ένα Zorba the Greek. Όχι μόνο Ειρήνη Παπά. Που την αγαπάμε. Καλή χρονιά, Ειρήνη. Θα γίνει πολλά και η Ειρήνη θα είναι αυτή η οποία θα χαρεί. Να το ακούσει αυτό που λέω, γιατί αυτά θέλει. Ναι. So, θα είναι πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο με τα καλλιτεχνικά. Με οικονομικά. Βλέπω το banking system θα αλλάξει. Ναι. Δεν ξέρω πώς το banking system. Banking system. Το financial. Θα αλλάξει πως το τραπεζικό. Έτσι, σύστημα. Πολλά πράγματα βλέπω και αλλάζουν. Δηλαδή, προς το καλύτερο. Να κάνω μια ανατελεία να βάλουμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι φέτος η Ελλάδα θα πάει πολύ καλύτερα. Και οικονομικά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θα πάρουν βραβεία. Θα έχουμε βραβεία. Τουλάχιστον θα κάνουν δουλειές τα οποία θα φέρουν βραβεία σε 1-2 χρόνια. Α, ωραία. Δεν θα είμαστε πια αυτή η μικρή χώρα της Ευρώπης. Θα λέμε Ευρώπη, λένε Α, η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό ακούω συνέχεια. Yeah. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Αλλά πάλι θέλω να τονίσω αυτό που είπα, ότι εμείς οι άνθρωποι θα πάρουμε ευθύνη ως άτομο. Ως άτομο. Θα πάρουμε ευθύνη αντί να λέμε μας φταίει ο Κλίντον, μας φταίει ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης μας φταίει, ο έτσι μας φταίει η Ρούλα Κορομιλά. Ναι. Που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε γιατί είναι 4 ώρες εκπομπή τη. Και δεν μας πάρει όλους τους άντρες και όλα αυτά. Που, ναι. Όλα αυτά θα λέμε εγώ τι μπορώ να κάνω. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Πες μας δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα έλεγα στην τάξη με αυτή την οποία θα κάνουμε το σεμινάριο του Φεβρουαρίου. Το τι θα έλεγα ότι πριν την πρωτοχρονιά, σήμερα απόψε, να γράψουμε τις επιθυμίες μας, το τι θέλουμε. Χωρίς μπορώ να το έχω. Με θάρρος, θέλω αυτό. Σε ένα χαρτί δηλαδή να γράψουμε τι ονειρευόμαστε. Και κάθε πρωί που θα ξυπνάμε θα λέμε σήμερα τι μπορώ να κάνω που θα με φέρει κοντά σε αυτά τα οποία σε αυτό που ονειρεύομαι. Ναι, αυτό που ονειρεύομαι. Θα τα γράφουμε σε χαρτί, δηλαδή, Μαρία. Γράφεις σε χαρτί και τα διαβάζεις για περίπου 20-25 μέρες, όπως τα θες. Και αρχίζεις και βλέπεις ότι γίνονται. Όταν αρχίζεις και γίνεται, γράφεις ένα ευχαριστώ. Ναι. Επίσης, είναι ένα είδος και αυτό προσευχής. Αυτό που θέλω να πω πολύ για μας εδώ, ειδικά. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο meditation. Ελληνικά νομίζω λέγεται
αυτοσυγκέντρωση. Είναι ένα είδος προσευχής. Δεν προσευχόμαστε αρκετά. Ναι, να προσευχόμαστε στο Θεό. Κρίνουμε περισσότερα προσευχή σου σε οτιδήποτε πιστεύεις. Η meditation το λες, η προσευχή στο Θεό το λες, η στα γόνατά σου είσαι, ή πάνω σε ένα δέντρο. Αλλά να προσεύσει. Ο καλύτερος τρόπος να προσευχόμεθα είναι να δίνουμε ευχαριστίες. Έχουμε ξεχάσει τις βάσεις. Αυτό είναι το λέω. Πρέπει να αρχίσουμε και θα πάμε καλά. Mm-hmm. Το άλλο που βλέπω είναι. Για την Ελλάδα μιλάμε. Για τώρα. Την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι, το άλλο που βλέπω είναι τον καινούργιο χρόνο ότι δεν ξέρω γιατί ενώ τα οικονομικά θα πάνε, η οικονομία θα πάει πολύ καλύτερα, πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη. Εμείς οι Έλληνες βλέπω πάρα πολύ σπατάλη στην Ελλάδα. Πρέπει να σταματήσει και ίσως γι' αυτό θα πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Ναι. Μόνοι μας δηλαδή ως λαός ναι. Να αρχίσουμε βλέπω να... ότι δεν υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή βλέπω οι Έλληνες εταιρείες, κανάλια, βλέπω ότι μπορεί να δώσουν ένα μεγάλο ποσό για κάτι το ασήμαντο και εκεί που πρέπει να το κάνουν ωραίο, τσικουνεύονται. Βλέπω σπατάλη σε πρέπει. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Σπατάλη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Μαρία, που θα έχουμε ηρεμία ως Έλληνες. Δεν θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Ήτανε, το είχαμε, θα το είχαμε αυτό το περασμένο χρόνο, mm-hmm, το 98. Δεν θα έχουμε το αντίθετο. Θα τα πάμε καλύτερα, ειδικά με τους γειτονές μας. Ναι. Γιατί έχουν τόσα προβλήματα δικά τους αυτή τη στιγμή. Πού? Δεν θα ασχοληθούν με εμάς. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείς κάποιους μήνες του 1999 ως τους καλύτερους για να βελτιωθούν κάποια πράγματα? Δεν μπορώ να πω αν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι. Να προσέχουμε κάποιους μήνες. Αυτά που είπα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή να βελτιωθούμε γενικά. Να προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε. Από την αρχή του χρόνου, δηλαδή Φεβρουάριος. Φεβρουάριο με 15 Μαρτίου βλέπω μπορεί να περάσουμε ως λαός, να περάσουμε κάτι που να είναι λίγο δυσάρεστο, αλλά πάντα βγαίνει κάτι καλό από το δυσάρεστο. Δηλαδή, στην αρχή ίσως να έχουν και δυσκολίες. Όπως λέμε, κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ναι. Αλλά θα στρώσει το πράγμα, θα στρώσει και πάρα πολύ. Mm-hmm. Και δεν θα έχουμε τόσα πολλά προβλήματα εσωτερικά, όπως νομίζουμε, τουλάχιστον με τα πολιτικά. Δεν θα έχουμε τόσα ξαφνικά προβλήματα. Ξαφνικά τα πράγματα θα πάνε στη σειρά τους, ενώ έχω δει ότι θα έχουμε αλλαγές. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει και το σύστημα. Δεν μας λέει ποτέ για τις αλλαγές που λέτε, των πολιτικών. Ναι. Θα έχουμε αλλαγές. Ίσως θα τις κάνουμε συναλλαγές στον τομέα της πολιτικής, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει και το σύστημα. Δεν σημαίνει ότι ο κ. Σιμίτης θα είναι άλλο πρωθυπουργός. Θα ανοίξουν τα μάτια μας, θα ρισκάρουμε περισσότερα πράγματα. Α, γιατί θα σταματάμε να... όπου πάω εδώ πέρα τώρα, ακούω ο ένας κατηγορεί τον άλλο σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Σε παντού. Πρέπει να... Φίλες, φίλων, σε δουλειά, σε όλες σταμάτησαμε τον άλλο. Ναι. Να σταματήσουμε, παιδιά, ας πάμε λίγο μπροστά. Λοιπόν, από ό,τι μας είπες, θα γίνουν πρωτοποριακά πράγματα στην Ελλάδα. Καλά. Θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε στους αγαπημένους μας φίλους είναι ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και πιο θετικός και να γράφει σε ένα χαρτί τις επιθυμίες του, τα όνειρά του, να προσεύχεται γι' αυτά. Και η κυρία Παπαπέτρου μας λέει ότι βάσει των σεμιναρίων που κάνει και με όλους τους γνωστούς επιχειρηματίες και καλλιτέχνες που συνεργάζεται κατά καιρού στην Αμερική και στην Ευρώπη, όλο αυτό το σύστημα, αν θα μπορούσα να το πω σε εισαγωγικά, επιτυγχάνεται με θετική σκέψη, με όνειρα και με καθημερινή προσευχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάθε μέρα να σκεφτόμαστε πράγματα που θέλουμε θετικά, με καλή καρδιά, γιατί όλοι είμαστε καλοί. Οι καταστάσεις μας αναγκάζουν καμιά φορά. Είμαι καλή. Θα πάω την τάξη μου άλλη φορά. Ναι, θα πάω στην πρώτη τάξη όταν θα έρθεις. Πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου. Οκ, εντάξει, λοιπόν. Είναι όλα χαρούμενα έτσι όπως μας τα είπες τα πράγματα. Και θέλω να σου πω, και επειδή ξέρω οι άνθρωποι θα λένε, αχ, πώς να την βρούμε. Σε περίπτωση που, αν μπορώ να πω, που κάποιος θέλει να έρθει στα σεμινάρια, μπορεί να γράψει στο περιοδικό Είναι. Και να εγγραφεί. Ναι, για την εγγραφή του. Yes. Ωραία. Θα γράψω και σε σένα φυσικά. Και στην εκπομπή μας και εμείς σας στέλνουμε τα γράμματα στην Αμερική. Yes. Έγινε. Yes. Λοιπόν, όλα αισιόδοξα, όλα θετικά, αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι και θετικοί άνθρωποι. Θα σας πω κάτι για σένα. Το πάτη κατάρρος μου ήρθε. Ας μας το πεις, έλα. Να το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί. Όχι, τι είναι κάτι καινούριο. Ναι, θα αργήσεις και θα βγαίνεις έξω περισσότερο. Ναι. Γιατί εσύ ένας θα σταματήσει να φοβίζεις τους άντρες. Θα σταματήσει που τις φοβίζεις, θα σταματήσει που... Και όπως είπα και κάποια άλλη φορά, βλέπω ένα ωραίο, νέο θαύμα. Το τι γίνεται για να σε βοηθεί. Ο κόσμος φοβάται, θέλει να παντρευτείς, αν φοβάται θα παντρευτείς και θα σε χάσει. Α, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο, τη ρούλα δεν θα την χάσετε όταν παντρευτεί.
Δεν τη χάσετε, θα κάνει αυτό που κάνει. Όταν κάποτε μια μέρα μπορεί να την βαρεθεί αυτή, θα την κάνει και άλλο. Δεν σε χάσουμε, ξέρω, δεν σε χάσουμε. Α, δεν θα με χάσουμε. Δεν σε χάσουμε ενώ θα παντρευτεί. Α, ωραία, και θα παντρευτώ, αλλά θα κάνω και κάτι άλλο. Όλα τα λέει, όλα τα λέει με τρόπο. Ονόματα δεν λέμε. Όχι, ονόματα δεν. Είπαμε την άλλη φορά και έγινε χαλασμό. Είπαμε ένα βήτα, ένα δέλτα και έρχεται ένα κάπα, θυμάμαι. Ναι. Δεν τα είδα ακόμα, και Μαρία. Και νεαρό. Πάρθουμε, νέο. Α, και νέο. Ωραία. Ναι. Καλώ να έρθει. Σε ευχαριστούμε καλή πολύ. Θα είσαι κοντά μα το Φεβρουάριο. Καλή χρονιά. Αφού τα έχουμε τόσο χαμόγελο και δεν τι προβλέψει. Καλή χρονιά.